Πω, παιδιά, πότε θα βγάλουμε βίντεο? Ναι, ισχύει, όλα ο Στάς παίζει στον υπολογιστή και δεν μπορούμε να βγάλουμε βίντεο. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν γίνεται επειδή αυτό. Εγώ λέω, πάμε πάνω να μιλήσουμε με τον Στάς, να του πούμε πως οι συνδρομητές μας θέλουν να βγάζουμε βίντεο. Και παιδιά, εσείς κάντε μια εγγραφή για να μας δείξετε υποστήριξη και να είστε πρώτοι που βλέπετε τα βίντεο μας. Πάμε να μιλήσουμε με τον Στάς, πάμε! Πάμε! Γκράνι, πού είσαι, Γκράνι? Ωρε φίλε, έχασα, άντε πάμε πάλι ρε φίλε. Στάς, πάμε να βγάλουμε ένα βίντεο γρήγορα ρε φίλε. Άσε με. Τι άσε με, έλα να βγάλουμε βίντεο γιατί τα παιδιά όλοι περιμένουν. Όχι, σήμερα απλά παίζω, μόνο παίζω, βαριέμαι να ασχολούμαι μαζί σας, βαριέμαι να κάνω δουλειές, βαριέμαι να βγάζω βίντεο, θέλω να παίξω. Ωρε φίλε Στάς, είσαι πολύ σπαστικός, καλά πάμε να βγάλουμε βίντεο μόνοι μας, χωρίς εσένα. Χωρίς εσένα, να ξέρεις. Άντε νουμπάκι. Κάντε τι γουστάρετε, δεν με νοιάζει καν. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, πρέπει κάτι να σκεφτούμε. Τι να σκεφτούμε, εσύ είσαι έθνος, εσύ μπορείς να σκέψεις, ή είσαι απλά να ξεκουράζουμε το τώρα. Τι να ξεκουραστούμε, πρέπει να βγάλουμε βίντεο. Παιδιά, έχω μια ιδέα. Άμα ο υπολογιστής του Στάς κάπως χαλάσει, θα υπάρξει πιθανότητα να ξαναγυρίσει να βγάλει βίντεο μαζί μας. Τιμόν, είσαι τόσο έξυπνος, μπράβο Τιμόν. Αλλά πώς θα σπάσουμε τον υπολογιστή του? Το σχέδιο μου είναι να πάμε κρυφά και να κολλήσουμε τον υπολογιστή του Στάς κάποιον ιό, έτσι ώστε να σπάσει από μόνος του. Α, αυτό σημαίνει όταν αυτός θα κατεβαίνει κάτω και να βγάλουμε βίντεο μαζί μας, παιδιά. Είναι τέλεια, μπράβο ιδέα, μπράβο Τιμόν. Ωραία. Και πάλι χρυσό έχεις εσύ, α! Τέλεια ιδέα! Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό! Λοιπόν παιδιά, πάω εγώ να φτιάξω τον ιό, θα το βάλω μέσα σε ένα φλασάκι και θα το βάλουμε κρύφα στο υπολογιστή του Στάς! Τέλεια τότε! Γιατί περιμένουμε παιδιά, α! Ωραία! Πάω να ετοιμάσω! Ετοίμαστε Τιμόν! 20 minutes later. Ωραία, μπήκα στο σύστημα και τώρα τα συνδέω όλα. Έτοιμο! Τώρα θα το συνδέσουμε στο υπολογιστή του Στάς! Πάμε! Παιδιά, είναι έτοιμο! Τώρα πρέπει κάποιος να πάει στο υπολογιστή κρυφά και να το βάλει μέσα χωρίς να το καταλάβει ο Στάς! Λογικά πρέπει να είναι κάποιος μικρός. Ναι, εγώ, εντάξει. Λοιπόν, Λεσία, πάρ' το, πήγαινε στο υπολογιστή κρυφά και βάλ' το χωρίς να το καταλάβει ο Στάς. Το έχω, είμαι μικρός και γρηγορούλης. Πήγαινε, έλα. Καλή τύχη. Βιντεάρα. Oh my god. Captain America, ο Τιμόν. Και φωνάζει ο Στάς! Τόσο γρήγορα! Πάμε! Έλα, λέει, τι γίνε! Ω! Δούλεψε! Στάς, είσαι καλά! Τι είπατε ο Στάς? Λιποθύμησε! Εντάξει, το παιδί θέλει να κοιμηθεί, τι είναι? Στάς, είσαι καλά, Στάς! Στάς, απάντα μου! Νομίζω, παιδιά, κάτι τι γίνει ο Στάς. Πρέπει να το πάμε κάτω στο καναπέ, λίγο να χαλαρώσει! Ναι. Πώς θα το πάμε κάτω στο καναπέ? Είναι πολύ βάρης ο Στάς! Ας το Οδυσσέα, εγώ και ο Ραφάρι το έχουμε. Ναι, αγώνεσαι, Οδυσσέα! Έλα, Ραφάρι, έλα. Παιδί, κι εσύ, τα μου πάνε κάτω από εκεί. Ίσο να γυρίσουμε καρέκλα. Ωραία, ας κοιμηθεί. Πρέπει να μάθουμε τι έγινε. Μάλλον ξενέρωση, γιατί χάλασε απόγευση και θέλει να ξεκουραστεί λίγο. Καλά, πάμε να το αφήσουμε να ξεκουραστεί και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε, εντάξει. Ναι. Πάμε. Στάς, είσαι καλά, Στάς. Ξύπνα, σε παρακαλώ. Να ξέρεις, δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά εμείς δεν φταίμε, είμαστε άνθρωποι κουλτούρας. Τι κάνεις εσύ, τι κάνεις, φύγε από εδώ. Αγορίνα μου, ξύπνησε εσύ, α! Έλα, βγάλουμε βίντεο! Στάς! Μας ακούς, πάμε να βγάλουμε βίντεο! Λοιπόν, τι έγινε τελικά, δεν κατάλαβα. Ραφάριο, νομίζω μπερδεύτηκα. Είχα δύο ιούς και ένας από τους δύο ήταν ο καλός και ο άλλος ήταν ο κακός. Και νομίζω έβαλα το κακό κατά λάθος και κάτι έγινε με το Στάς! Έχω έναν τρόπο να ξυπνήσει εύκολα και γρήγορα. Σφαλιάρα! Οκ, καλή τύχη, να φάρει, πάμε!
Ρεφόρι, το έφυγε! Λοιπόν, έχω άλλη μια ιδέα. Να χτυπήσω με πόδι. Έλα! Είσαι καλά, σήκω! Ραφάριο, νομίζω ο γιος κόλλησε το μυαλό του και αυτός τώρα θα ακούει μόνο εντολές, Ραφάριο! Αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός. Ναι, Ραφάριο, μάλλον αυτό ήταν το αμυντικό του σύστημα. Έτσι κατάλαβα εγώ, παιδιά. Λοιπόν, Στάς, κάνε ένα βήμα μπροστά! Δεν ακούει, Ραφάριο, δεν ακούει. Σε δίνω εντολή, ένα βήμα μπροστά. Ω, δούλεψε, Ραφάριο, δούλεψε! Σωστά, αυτός ακούει εντολές! Εντολή, σκύψε και ξανανέω πάνω! Δουλεύει! Αλλά δεν γίνεται να βγάζουμε βίντεο και να δουλεύει με εντολές! Ναι, σωστά. Τι να κάνουμε? Αποδώσουμε εντολή να γίνει σαν αληθινό Στάς! Δίνω εντολή να γίνει σαν αληθινό Στάς! Στάς μπαμπάς! Καλύτερα αυτό από πριν! Ναι, σίγουρα. Ωραία, Στάς. Πάμε μέσα στο τραπέζι να δούμε τι πράγματα που μπορούσε να κάνεις για να βγάλουμε βίντεο! Εννοείται! Πάμε! Τελικά, Στάς, πες μας τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα! Μπορώ να κάνω οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο! Οτιδήποτε! Μπορείς να βάλεις μια μουσική να χορέψουμε! Εννοείται! Τι γίνεται! Σταμάτα, δεν έμαθα τραγούδια! Μια χαρά ήταν η μουσική, Δημόνα! Έλα, νοησίες, Ραφάριο! Καλύτερα, έλα να μάθουμε τι μπορεί να κάνει κι άλλο ο Στάς! Εντάξει, αν μπορείς να βγάλεις λέιζερ από την δάχτυλα σου. Ρε Ραφάριο, τι είναι αυτά που λες? Εννοείται, όλα είναι δυνατά. Παιδιά, δεν το πιστεύω! Πώς το έκανε αυτό? Τι είδαν μόλις τώρα τα μάτια μου? Αναρωτιέμαι, μπορεί να μου φτιάξει και τσάι ο Στάς? Εννοείται, τοποθετήστε ένα ποτήρι εδώ πέρα. Ωραία, πάω να σου φέρω ποτήρι! Ωραία! Βάλε μου τσαγιάκι εδώ πέρα! Λεμόνι, ροδάκινο ή πράσινο τσάι. Βάλε μου τσάι λεμόνι! Ευχαριστώς! Oh my god! Τι κάνει φου! Απ' το στόμα! Ορίστε! Oh my god, τι είναι αυτό, είμαι τόσο! Δεν θέλω καν να το πιο καλύτερα, άστο στην άκρη! Γιατί Δήμο, αφού έφυγες τσάι, έφτιαξε τσάι! Τι, πίνεις άνετα, με αγώνισε! Ραφάριο, άστο καλύτερα! Πάμε να μάθουμε τι άλλο μπορεί να μας κάνει ο Στάς! Παιδιά, πάμε κάτω! Έχω μια ιδέα! Έλατε μαζί μου! Πάμε! Τώρα, παιδιά, θα παίξουμε ποδόσφαιρο με το Στάς! Πάμε! Λοιπόν, Στάς, εσύ είσαι τερματοφύλακας. Οδυσσέα, έτοιμος? Ναι, ετοιμάσαι, Στάς, είμαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δυνατό, πάμε. Ου, κοίτα πώς την έπιασε! Πώς γίνεται αυτό! Ου, είσαι τρελός! Πας καλά, εσύ, Στάς! Ρε, τι δύναμη ήταν αυτή! Άντε φύγε από εδώ! Oh my god, τι έγινε! Ορίστε η μπάλα! Πώς έγινε αυτό! Ήσουν εκεί, μετά εκεί, μετά εκεί! Νομίζω ο Οδυσσέα κάνει τηλεμεταφορά! Είναι τρελό αυτό που έκανε αυτός! Έλα πάμε καλύτερα στο σπίτι και να κάτσουμε και να μιλήσουμε. Ναι, πάμε σπίτι. Πάμε. Περάστε. A few inches later. Τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά? Εμείς θα χαλαρώσουμε, αλλά Στάς εσύ, μην κάτσε έτσι τζάμπα. Ναι. Καθαρίσε το σπίτι καλύτερα. Ναι. Πάρε ηλεκτρική σκούπα και καθάρισε το πάτωμα. Μάλιστα. Έτοιμο. Πού δεν προλάβω τόσο γρήγορα? Μήπως να γίνει αυτός επαγγελματίας καθαριστής και να καθαρίζει το σπίτι? Στάς, έχουμε και πιάτα που έπρεπε να πλύνω εγώ, αλλά νομίζω πως εσύ θα το κάνεις καλύτερα. Άντε, πήγαινε, καλή τύχη. Μάλιστα. Ω, έφυγε! Δεν το πιστεύω! Ω, μα κάτι είναι ό,τι καλύτερο! Ναι. Δεν χρειάζομαι να να βγάζουμε βίντεο. Απλά θα καθαρίσω το σπίτι αυτός όπου θέλουμε. Α, ναι. Ήρθε η ώρα να πλύνουμε τα πιάτα. Σφάλμα! Σφάλμα, τι έγινε ρε φίλε? Ναι, κατάλαβα. Πάμε να δούμε. Ωπα, Στάς, όλα καλά, τι έγινε? Σφάλμα. Τι σφάλμα?
Με που κολλάει αυτό. Εντολή εξόδωσης εχθρών. Εγώ ξέρω τι είναι καλό. Έλα. Ου! Το νερ και τώρα θα δει αυτός ο Στάς. Άσους, όπως είσαι, αλλιώς θα σε πυροβολήσω. Παρακαλώ, σταμάτα. Δεν μπορώ άλλο, πυροβολάω. Τίποτα δεν μου κάνω το νερ. Πρέπει να κατεβάσω ένα αντιείο για να ξεμπλοκάρω το Στάς. Πάω! Αφού πας, βοήθεια! Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα! Ωραία, ωραία, ωραία! Και... Ναι, το βρήκα! Το βρήκα! Ναι, το παιδιά! Πάμε να σώσουμε το Στάς! Γρήγορα! Άνοιξε το σώμα σου τώρα! Τι γίνεται! Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τι μου αφού πάρα πολύ. Στάς, Στάς, είσαι καλά, Στάς, μίλα μου. Παιδιά, τι έγινε. Γιατί πονάει το κεφάλι μου, τι έγινε, παιδιά. Και γιατί πονάνε τα δόντια μου τώρα. Στάς, τι, δεν θυμάσαι τίποτα. Τι να θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έπεσα γκράνι πάνω στο υπολογιστή, τίποτα άλλο. Πω, παιδιά, πήγε πολύ στραβά. Κυκλοφορεί, ένα ιός είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ έξω. Ένα παράθυρο. Παιδιά, τι λέτε, να πάω μέσα να δω άμα έχει κάποιον ή να μην πάω. Θα πάω να δω ποιος είναι εκεί πέρα μέσα, επειδή είμαστε πάρα πολύ λίγοι σε αυτόν τον κόσμο. Καλή μου τύχη, λοιπόν. Βοήθεια, βοήθεια, είναι κάποιος εδώ. Πω ρε φίλε, κανείς δεν είναι ούτε εδώ πέρα. Ναι, πέντε βήματα πίσω και μη μου μιλάς, μην κολλήσω κανένα γιο από σένα. Εννοείται, εννοείται, αλλά εγώ δεν είμαι άρρωστος. Άμα είσαι άρρωστος ή όχι θα το δούμε. Έλα σε ελέγξω. Η θερμοκρασία του σώματός σου είναι φυσιολογική, οπότε όντως δεν είσαι άρρωστος. Αλλά τι δες από μένα, ε! Σε παρακαλώ, άφησε με να μπω μέσα στο καταφύγιο σου, φοβάμαι εδώ πέρα έξω. Τι! Με σε αφήσω μέσα! Ξέρεις πόσους ανθρώπους έχω εμπιστευτεί να μπουν μέσα στο σπίτι μου για να τους βοηθήσω! Ξετέλος με κλέβανε, ε! Μα εγώ δεν είμαι κανένας κλέφτης, απλά το μόνο που θέλω είναι ένα καταφύγιο! Μην κάνεις καν κόπο να προσπαθείς να μπεις μέσα, δεν θα σε αφήσω. Αχ, τι να κάνω, να του επιτηθώ ή να του μιλήσω ευγενικά. Θα το επιτηθώ. Ξέρεις τι, δεν με νοιάζει, θα πω μέσα! Φύγε από μέσα! Ω Θεέ μου, δεν είναι η επιλογή, συγγνώμη. Ήταν λάθος επιλογή. Νομίζω το σωστό είναι να μιλήσω ευγενικά. Σε παρακαλώ, θέλω να μπω μέσα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά δεν εμπιστεύομαι κανέναν, ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό. Καλή συνέχεια. Όχι, 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 όχι. Σε παρακαλώ. Θα αναρωτιέστε πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Πριν λίγο καιρό έγινε ένας τεράστιος σεισμός, ο οποίος προκάλεσε ραδιενέργεια, επηρέασε πάρα πολλούς ανθρώπους και πολλοί άρρωστησαν με έναν περίεργο ιό. Και όσοι έχουν μείνει υγιείς, κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, όπως είδατε. Ρε φίλε, άνοιξε μου, άνοιξε μου! Τι θέλεις, ε! Βλέπω δεν σκοπεύεις να φύγεις από εδώ πέρα. Απλά θέλω να σωθώ, δεν θέλω να μείνω έξω. Ωραία, αφού έτσι θέλεις, τι έχεις να μου προσφέρεις. Άκου, είμαι μικρό παιδί και δεν έχω πολλά πράγματα να σου προσφέρω. Αλλά μπορώ να σου προσφέρω παρέα. Είμαι πάρα πολύ διασκεδαστικός φίλος. Παρέα, τι παρέα, εγώ θέλω να επιζήσω, δεν θέλω φίλους. Έχω, κοίτα, εδώ πέρα 5 ευρώ να σου προσφέρω. 5 ευρώ, τι να τα κάνω εγώ αυτά, αυτό είναι χαρτί. Το χαρτί του αλέτας είναι πιο ακριβό από αυτά 5 ευρώ. Ωραία φίλα, από ό,τι βλέπω τα λεφτά έχω χάσει την αξία τους. Κάτι άλλο χρήσιμο, υλικά, νερό, φαγητό, όπλα, οτιδήποτε. Έχω εδώ πέρα μια σοκολάτα. Καλά αυτά τα 5 ευρώ τα χρηστά. Έχω πολύ καιρό να δω σοκολάτα. Έλα, μπες μέσα. Ευχαριστώ. Ω, τι ωραίο καταφύγιο που έχεις εδώ πέρα. Ναι, το ξέρω.
Ρε, πού πας, καινούργιε! Τι έγινε, τι έκανα! Έχουμε κανόνες σε αυτό το σπίτι, κατάλαβες! Τι κανόνες! Λοιπόν, άκου, ο καναπές είναι δικός μου, μόνο εγώ έχω πρόσβαση σε αυτόν. Ο πάνω όροφος δικός μου, μόνο εγώ έχω πρόσβαση σε αυτόν. Εσύ μπορείς, άμα θες να κάτσεις στο μικρό τραπεζάκι, να ξαπλώσεις το μεγάλο τραπέζι και να κοιμηθείς στο πάτωμα. Ωχ, εντάξει! Α, και σημαντικό, όλο το φαγητό στο σπίτι είναι δικό μου. Συμφωνώ! Έτσι, μπράβο! Και λοιπόν, απάνω στην κρεβατοκάμαρα είναι η αποθήκη με όλα τα φαγητά. Έστω άμα χαθεί ένα σνακ, θα φύγεις έξω. Κατάλαβες, άγνωστε! Μάλιστα, δεν θα κάνω τίποτα κακό. Ωραία, λοιπόν, κάτσε στο τραπεζάκι εσύ. Εγώ πάω πάνω στο κρεβάτι να χαλαρώσω. Μάλιστα, δεν κάνω τίποτα. Τέλεια! Τι ωραίο σνακ! Να το βάλω εδώ πέρα με όλα τα φαγητά, παιδιά. Ακόμα και σκυλοτροφή μαζεύω σε τέτοιες εποχές. Κάθε είδος τροφής είναι σημαντικιά. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάποια μέρα να χρειαστώ να τη φάω κιόλας. Αχ, επιτέλους θα χαλαρώσω. Τι ακούστηκε έτσι? Κάποιος μπήκε στο σπίτι, νομίζω. Πρέπει να πάω να δω. Τι κάνετε εδώ, σκουλίκια, Γεια σας, γεια σας! Ποιος σου μίλησε εσένα, μη μιλάς! Εσύ τι έφερες εδώ πέρα, είναι ξένη! Ναι, εγώ την έφερα, μου ζήτησε βοήθεια και εγώ σαν καλός άνθρωπος δεν μπορούσα να το αρνηθώ! Πας καλά, μπορεί να έχει τον ιό και να κολλήσει και εμάς! Όχι, όχι, μου είπα πως δεν έχει! Ναι, δεν τον έχω τον ιό, αλήθεια! Μάλιστα! Πρέπει όμως να σε τεστάρω, να είμαι σίγουρος! Εννοείται να με τεστάρετε, αλλά όχι ακόμα! Πρέπει πρώτα να βοηθήσουμε τον φίλο μου που είναι έξω, χρειάζεται αμφιγόντως βοήθεια! Ωραία, φίλε! Μικρούλη, πες μου, τι να κάνουμε! Να τη βοηθήσω, ναι ή όχι? Ναι. Μα, καλά, εντάξει, πάμε έξω όμως, γρήγορα! Εντάξει, ευχαριστώ! Προχώρα, προχωρήστε, γρήγορα! Ωραία, φίλε, ευχαριστώ τη ζωή μου! Αυτός εδώ είναι ο φίλος μου! Μάλιστα! Πάω να το φωνάξω και να τον ελέγξω! Όχι, κάτσε! Αυτός δεν είναι πολύ στα καλά του! Τι εννοείς! Είναι μολυσμένος! Όχι, γενικά δεν είναι πολύ στα καλά του αυτός! Μήπως να πάω να τον ελέγξω εγώ! Είσαι τρελός! Εγώ δεν τους πιστεύουμε! Έλα, να φύγουμε καλύτερα! Να φύγουμε ή να τον ελέγξω εγώ! Ας τον ελέγξω! Είσαι σίγουρος! Ναι! Ωραία, να ξέρεις, δεν ευθύνομαι για τίποτα εγώ! Μάλιστα! Τι έγινε εκεί πέρα? Παγίδα! Έπιασε το σχέδιο! Μπράβο! Πάμε να κλέψουμε τις προμήθειές τους! Καλύτερα να φύγουμε! Συμφωνώ, μικρούλη! Πάμε στο καταφύγιο! Περιμένετε! Ελάτε να σας εξηγήσω! Τι να μας εξηγήσετε, βρε, εσείς! Χίλια συγγνώμη, αλήθεια είναι ότι θέλαμε να σας παγιδεύσουμε, αλλά αυτό είναι επειδή ήμασταν απελπισμένοι! Θα σας φέρουμε πάρα πολύ χρήσιμη αλήθεια! Και σε τι θα μας φαίνεται χρήσιμη, σκουλίκια! Εγώ είμαι γιατρός και ξέρω να μαγειρεύω πάρα πολύ καλά, θα σας είμαι πολύ χρήσιμη! Και εγώ είμαι φύλακας, μπορώ να προσέξω! Μάλιστα, χρήσιμη φαίνεστε! Λοιπόν, μικρέ, έλεξε τους και σας περιμένω σπίτι εγώ, εντάξει! Ωραία, μάλιστα, ναι! Δεν χρειάζεται! Έλα να κάνουμε μια συμφωνία! Τι συμφωνία θέλεις? Μη μας ελέγξεις τώρα και όταν εμείς θα διώξουμε τον άνετο τρελό από το σπίτι, θα σε κρατήσουμε σένα μαζί μας! Τι λες, Πασκαλά! Αυτό δεν είναι σωστό! Αυτός μας έχει βοηθήσει όλους! Πασκαλά, αυτός είναι τρελός! Με την πρώτη ευκαιρία θα μας σκοτώσει! Μη μας τις ελέγξεις, πάμε μαζί! Να συμφωνήσω ή όχι? Συμφωνώ! Άντε, πάμε! Όλα καλά, τους έλεγξα, δεν έχουν τον ιό! Τέλεια! Πάμε πάνω, να σας δείξω! Ελάτε! Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα φαγητά μου! Κανένας μην τολμήσει να τα κουμπίσει, αλλιώς θα το διώξω έξω! Και τι να δάμε τότε, κύριε! Το μόνο που μπορώ να σας προσφέρω είναι σκυλοτροφή! Δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται! Φου, σκυλοτροφή! Φου, αηδία! Αλλά τουλάχιστον θα είναι καλύτερο από κατσαρίδες, πιστεύω! Εγώ δεν νιώθω καλά, πάω λίγο κάτω! Δεν είναι καλά, ύποπτο! Σίγουρα τους έλεγξες, άμα είναι άρρωστοι! Να του πω την αλήθεια ή ψέματα? Ναι, θα του πω την αλήθεια! Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν τους έλεξε καθόλου! Είστε προδότης! Το ήξερα! Ψεύδες! Όλοι ψεύδες είστε! Δεν έχω άλλη επιλογή! Θα το πω ψέματα! Ναι, τους έλεγξε, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι! Εντάξει,
Και πάλι εγώ πάω κάτω να ελέγξω, μη μου κλέψει τίποτα το σκουλίκι. Και εσείς καθίστε φρόνημα, μην ακουμπήσει τίποτα. Μικρούλη, έλα να φάμε από το φαγητό, το έχω να φάω μέρες, πεινάω. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω να φάω πάρα πολλές μέρες, γι' αυτό πάμε. Άντε. Το ήξερα ότι είσαι άρρωστος! Απλά πτύχει από το σάλι μου! Δεν είμαι άρρωστος! Δεν σε πιστεύω, σκουλίκι! Την έβαψες! Όχι! Αφού μ' άρεσε ο μικρούλης! Ναι, καθαλά, σωστά! Απλά πανικόβαλαμε εύκολα! Να ξέρεις όμως, τελευταία σου ευκαιρία, εντάξει! Ναι, ευχαριστώ! Πάω πάνω! Ναι, παιδιά, να ξέρετε, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Στο σπίτι μου έχω τρεις ξένους και δεν ξέρω ποιον μπορώ να εμπιστεύομαι. Όλοι είναι ύποπτοι, οπότε δεν μπορώ να εμπιστεύω κανέναν. Αλλά και εσείς, παιδιά που κοιτάτε το βίντεο, είστε πολύ ύποπτοι. Επειδή πολλοί από εσάς που βλέπετε δεν έχετε κάνει εγγραφή και δεν μπορείτε να είστε φίλοι μου. Εγώ μόνο εμπιστεύομαι όσους έχουν εγγραφεί. Οπότε πατήστε κουμπάκι εγγραφή, εντάξει. Παιδιά, αυτός είναι πάρα πολύ τρελός. Ήθελα να μας κατάσει επειδή έριξε λίγο κατά λάθος. Εντάξει, ρέμισε, απλά αυτός ανοχώνεται. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά είναι πολύ κακός άνθρωπος, σας το είπα. Εντάξει. Λοιπόν, ακούς. Τα ακουμπήσετε παντάκια μου. Όχι, δεν ακουμπήσαμε τίποτα εμείς. Α, σκουλίκι εσείς. Έξω από το δωμάτιό μου, τώρα. Ήξερα ότι δεν πρέπει να τους αφήσω μόνοι τους στο δωμάτιό μου. Για να δω, ένα πατάκι για μένα. Για να δούμε. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι πράσινο. Οπότε αυτό σημαίνει πως κάποιος εδώ πέρα είναι μολυσμένος με τον ιό. Υπάρχει κάποιος μολυσμένος, κάποιος ένοχος. Δεν το πιστεύω. Πάω να το βρω. Προδότες, κάποιος από εσάς είναι άρρωστος, το ξέρω. Ομολογήστε, ποιος από εσάς είναι άρρωστος. Από πού έβγαλες το συμπέρασμα ότι είμαστε άρρωστοι? Είδα μίξες στα πατατάκια μου. Εσύ, φύλακα, μεγάλα, εσύ είσαι! Όχι, αφού είμαστε μαζί τώρα, δεν έφυγα από τα δάκια! Α, ναι, σωστά! Οπότε κάποιος από εσάς τους δύο είναι, ε! Ο μικρός εδώ είναι ο άρρωστος! Τι, ο μικρός! Αφού εγώ τον έλεγξα! Ναι, αλλά και αυτός έλεγξε εμένα, άρα δεν είναι κανένας άρρωστος! Βασικά, με ανάγκησαν να μην τους ελέγξω! Τι είπες, αφού σου έδωσε το θερμόμετρο! Γιατί με πρόδωσες! Συγχώρεσε, με σε παρακαλώ, με απειλούσανε, δεν είχα άλλη επιλογή! Α, σε απειλούσανε, οπότε έλα να τους σκοτώσω για τους δύο τότε! Ναι, όχι! Βεβαίως, όχι, μην το κάνεις! Ωραία, φίλε, τότε τι να κάνω! Πρέπει να σας διώξω όλους! Είστε μολυσμένοι! Μπορεί να είμαστε και όλοι μολυσμένοι! Όχι, μην μας διώξεις! Ξέρουμε που είναι το αντίδοτο! Μπορώ να πάω και να πάρω τώρα! Αντίδοτο! Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, όχι! Λοιπόν, εσύ, απλά το φέρεις, σε πιστεύουμε ξανά τελευταία φορά! Ενώ εσένα θα σε κρατήσω όμηρο, έτσι ώστε άμα μας προδώσει ο φίλος σου, θα σε έχω εσένα να σε τιμωρήσω! Εντάξει, θα κάνω τι πεις! Ωραία, μικρέ, θέσαι να στο τραπέζι, εγώ πρέπει να ξεπλώσω το καφέ, να χαλαρώσω, έτσι ώστε με φύγει! Γρήγορα! Εντάξει, για λοιπόν! Δεν πιστεύουμε κανέναν, ποτέ! Να σου πω αλήθεια, δεν ξέρω πού να βρω το αντίδοτο, αλλά να βρω σίγουρα! Λυπάμαι, αλλά πρέπει! Κύριε, την έδεσα! Πω, κοιμάται! Και εσύ κοιμήσου, κορίτσι, αναγκαστικά! Δεν έχω κι τι άλλο να κάνω! Εντάξει, καληνύχτα! One hour later. Μάλλον ήρθε ο άλλος με το αντίδοτο! Έλα, φύλακα, βρήκες το αντίδοτο! Μεγάλη ιστορία! Πεινάω πάρα πολύ! Πού είναι! Θέλω να φάω γρήγορα! Είναι πάνω να αποχωρεύεται! Δεν πειράζει τόσο πολύ εκεί! Καλά κάνω ότι δεν σε έχω πού να κοιμηθώ! Να ξέρεις να προσέχεις όμως! Εγώ θα κοιμηθώ πάλι όμως! Επιτέλους να φάω! Δεν έχω φάει τρεις μέρες! Εφιάλτης! Απλά εφιάλτης ήταν! Πάνω να τσιμπήσω κάτι να φάω! Ο τρελός κύριος πάει με όπλο στον φύλακα! Να βοηθήσω, ναι ή όχι! Ναι, να βοηθήσω! Ωραία, ξυπνήσω αυτό το κορίτσι! Ξύπνα! Πρέπει να σε ξεδέσω τώρα! Τι έγινε! Μεγάλη ιστορία, απλά έλα! Καλά, εντάξει, λύσε με!
Τι κάνεις εδώ! Πίνω σε λίγο και τρώω! Λίγο! Τα έχεις φάει περίπου όλα! Έστω το δίδυο το βρήκες! Όχι! Δεν το βρήκα! Τι εννοείς να το βρήκες! Αφού πήγες να το βρεις! Ψέματα μου λες! Όχι! Όχι! Δεν το βρω! Απλά να φάω, να πάω ενέργεια και πάω να το βρω! Εντάξει! Δεν σε πιστεύω πια! Δεν πιστεύω καν! Είστε όλοι ψεύδες! Τι κάνεις, σκουλίκι! Δεν έχει σημασία! Είμαστε ήδη όλοι άρρωστοι! Γι' αυτό πρέπει να απολαύσουμε τις τελευταίες μας μέρες! Ναι, έχεις δίκιο! Έχουμε λίγες μέρες ζωής, οπότε άμα είναι πάμε κάτω όλοι μαζί να δούμε GL Show. Έστω να περάσουμε ευχάριστα τις τελευταίες μας μέρες, συμφωνείτε? Ναι, άντε πάμε. Η εντολή μου να εξοδώσω το YouTuber Οδυσσέα. Άρε φίλε, τι ωραία μέρα. Τι κάνεις πως μπροστά, φύγε! Κάν' άκρη ρε τυπά, κάν' άκρη, ρε! Τι έγινε Ραφάρο, έχεις αναδεί τελείως, τι κάνεις στη μέση του δρόμου! Γύρισα από ο Μάξι και δώσ' μου τα ρούχα σου τώρα. Ραφάρο, τι νομίζεις, ότι είμαι χαζούλης ρε! Ουχ, τι ήχος ήταν αυτός Ραφάρο, πας καλά! Τι έγινε, τι θέλεις τώρα! Κάτε Ραφάρι, τι έπαθες, τι έχεις πάθει! Δώσ' μου τα ρούχα σου, αλλιώς θα σε σκοτώσω! Ωραία, πάρτα, πάρτα, άσε με! Θα σε δώσω τώρα, άσε με! Άσε με! Ωραία, πάρτα! Να ξαναγυρίσω, να ξέρεις! Αλήτη, να μου βάλεις βενζίνη μετά, το γεμίσεις να ξέρεις Ραφάριο! Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργος αυτός σήμερα, τι έπαθε! Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί! Ναι, φίλε! Έλα, Τιμόν, έχασες, τώρα σου χώνω σφαλιάρα! Πω, άντε, έλα, χτύπαμε! Έλα, ένα, δύο... Είσαι τρελός! Έχω πάω τουαλέτα, άσε μας! Εδώ ζει ο Οδυσσέας. Τι γίνεται Ραφάρι, όλα καλά? Ήρθα να σε εξοδώσω. What, Ραφάρι, τι εννοείς, με τρολάρεις? Είναι τελευταία μέρα της ζωής σου. Ραφάρι, νομίζεις σε πιστεύω, ωραίο πρανκ. Ήρθε η ώρα να σε αποτελώσω. Τι γίνεται εκεί πέρα, πρέπει να σώσω τον Οδυσσέα! Οδυσσέα, τρέχα! Ναι, ναι, λοιπόν, φεύγω! Τρέχα, Οδυσσέα, τρέχα! Πρέπει να γνωρίζω από το λίγο. A few moments later. Πού να κρυφτώ, πού να κρυφτώ! Θα πάω εκεί πέρα! Πρέπει να κρυφτώ γρήγορα πριν έρθει ο κακός Ραφάριο! Νομίζω κρύφτηκα καλά εδώ πέρα. Σίγουρα δεν θα με βρει. Ελπίζω να είναι εδώ πέρα ο Οδυσσέας. Να έρθει στο σωστό μέρος. Θεέ μου, κάποιος άνοιξε την πόρτα. Ελπίζω να μην είναι ο κακός Ραφάριο. Οδυσσέα! 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 Ω, Τιμόν, εδώ είμαι! Έλα! Οδυσσέα! Α, στο πηδόντο που είσαι! Έρχομαι! Σου έρχομαι!
Οδυσσέας, ήρθα! Ω παρέτυπον, πώς ήξερες πως θα είμαι εδώ πέρα! Τι εννοείς που θα ήξερα, Οδυσσέα? Αυτό είναι το αγαπημένο σου μέρος μετά το σπίτι. Εντάξει, Τιμόν, αλλά εξηγήσε μου τι γίνεται με τον Ραφάριο. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτός δεν είναι ο πραγματικός Ραφάριο, αλλά είναι ένας κλόνος ρομπότ του Ραφάριο. Πού το ξέρεις, Τιμόν, και για ποιο λόγο με κυνηγάει, τι του έκανα? Έχω διαβάσει πως κάποιοι κακοί άνθρωποι φτιάχνουν κλόνους ρομπότ γνωστών YouTubers για να εξουδώσουν τους καλύτερους YouTubers στον κόσμο. Και εσύ, Οδυσσέα, είσαι ο πρώτος καλύτερος YouTuber στη λίστα. Και αυτό το κάνουν οι κακοί άνθρωποι για να γίνουν όλα τα παιδιά του κόσμου δυστυχισμένα. Όντως, επειδή εμείς το διασκεδάσουμε και κάνουμε χαρούμενα τα παιδιά. Ακριβώς, Οδυσσέα, αλλά κάπως πρέπει να σταματήσουμε το ρομπότ. Ναι, Τιμόν, εσύ είσαι έξυπνος, αλλά τώρα τι μας προτείνεις να κάνουμε? Από ό,τι είδα, Οδυσσέα, πόνο το ρομπότ δεν νιώθει, που σημαίνει πως η λύση πρέπει να είναι κάπου αλλού. Και νομίζω μπορούμε να τη βρούμε στο ίντερνετ, αλλά πρέπει να πάμε σπίτι μας. Ναι, Τιμόν, έχεις δίκιο. Τιμόν, το άκουσες? Ναι, το άκουσα, Οδυσσέα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεφύγουμε από το ρομπότ, να το παγιδεύσουμε, να πάμε σπίτι και να βρούμε τη λύση. Ωραία, ωραία, πρέπει να το κάνουμε, πάμε. Κοίτα, έρχεται το ρομπότ Ραφάριο. Ναι, ναι, ρομπότ Ραφάριο, νουμπάκι, έλα εδώ. Χαχαχαχα, πιάσε μας! Όπα, όπα! Καθίδιτε κάτω τώρα! Άμα θες να μας πιάσεις, μπες στο παιδότοπο! Έλα, ου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 
Οδυσσέα, είδες, σούπα, θα δυσκολευτεί να μπει μέσα. Ουντιμόν, έχω μια άλλη ιδέα. Μόλις ανεβεί πάνω, ακολούθησέ με. Εγώ σου είπα, Οδυσσέα, το ρομπότ δεν γίνεται να έχει ρυθμιστεί για παιδότοπο. Είναι σαν πατάτα. Οδυσσέα, σιγά σιγά μας πλησιάζει, τι κάνουμε! Ακολούθησέ με! Εντάξει. Τιμόν, το σχέδιο μου είναι, εμείς θα πέσουμε από αυτό το πράγμα, ενώ το ρομπότ θα κολλήσει σίγουρα εδώ! Ναι, και έτσι θα φτάσουμε πρώτο σπίτι και θα βρούμε τη λύση, πάμε, πάμε! Πάω πρώτος! Πήγαινε. Τιμόν, κατέβα γρήγορα κάτω, πριν σε πιάσει! Οδυσσέα, εγώ κάτι φοβάμαι να πέσω κάτω! Τι προτιμάς, να πέσεις κάτω ή να σε πιάσω το ρομπότ! Εντάξει, Οδυσσέα, πέφτω! Ρε Τιμόν, πλάκα κάνεις, πέσε γρήγορα, έρχεται! Καλά, κατεβαίνω! Αχ, Θεέ μου, πόσο φοβητσιάρης είναι αυτός ο Τιμόν! Οδυσσέα, δεν κατάφερα, σου έρχομαι! Έλα γρήγορα! Πάμε σπίτι, Οδυσσέα! Αυτό σίγουρα θα κολλήσει! Τιμόν, πες γρήγορα μέσα! Ναι, πάμε! Τιμόν, τώρα τι κάνουμε! Πάμε πάνω να ψάξουμε κάποια λύση στο ίντερνετ! Ωραία, τι περιμένω, έλα! Κάθομαι, πάμε! Κοίτα, Οδυσσέα, βλέπεις, υπάρχουν ρομπότ που έχουν τη μορφή ανθρώπου! Ναι, και τώρα πώς το σταματάμε αυτό! Όπως διαβάζω εδώ πέρα γράφει πως κάθε ρομπότ έχει ένα ειδικό κουμπί στην πλάτη του! Και τι κάνει αυτό το κουμπί? Αυτό είναι το κουμπί απενεργοποίησης! Οπότε άμα το πατήσουμε, το ρομπότ απλά κλείνει! Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό! Είναι πάρα πολύ
σκοτώσει! Ωρε φίλε, έχεις δίκιο, όντως τη βάψαμε! Έχω μια ιδέα! Για πες την ιδέα! Λοιπόν, το πρώτο και βασικό σχέδιο είναι μόλις έρθει το ρομπότ στο σπίτι μας και θα πάει στις σκάλες για να ανέβει στο πάνω όροφο, θα του ρίξουμε μπαλάκια για να πέσει κάτω! Και έτσι όπως πέσει, θα πατήσουμε το κουμπί, Ναι, Οδυσσέα, αλλά άμα το πρώτο πλάνο πάει στραβά, έχουμε δεύτερο! Δεύτερο! Τι σκέφτηκες! Το δεύτερο σχέδιο είναι πως εσύ θα μπεις στην μπανιέρα, θα περιμένεις το ρομπότ να σε ακολουθήσει και μόλις μπει μέσα θα τον βρέξει με νερό! Και έτσι θα κολλήσει! Ναι, τέλεια! Οχ, νομίζω ήρθε! Όντως ότι σε ήρθε! Πάμε να ετοιμαστούμε! Πάμε! Έρχεται Οδυσσέα! Ρίξε! Πάμε! Σχέδιο νούμερο 2! Μπες στο μπάνιο, μπες! Τώρα θα το βρίξω και να κολλήσει! Οδυσσέα, βρίξ' το να! Άντε, γεια! Δημόρα, πάτα το κουμπί γρήγορα! Όσο είναι ακίνητος! Ναι, Οδυσσέα, έρχομαι! Τι καταφέραμε! Θα πετάξουμε τον ψεύτικο ρομπότ στα σκουπίδια! Είσαι έτοιμος για πράγκ! Εννοείται! Ραφάριο! Έλα κάτω! Έρχομαι παιδιά! Έλα παιδιά! Κοίτα εδώ πέρα τώρα κρόμπο που θα κάνω! Λείπεις το αυγό! Θα μπει εδώ μέσα! Ένα, δύο, τρία! Εδώ μέσα είναι! Δες! Ήταν πολύ καλό και είπε τώρα ότι πώς θα μας φέρει μια ταντά. Τι ταντά θα είναι, δεν ξέρω ακόμα. Καλό που έφυγε ο Ραφάριο, αλλά άμα φέρει ταντά δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Οπότε πρέπει κάπως να διώξουμε τον ταντά. Άμα τις κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, τι λέτε. Ναι, πανεύκολο, σίγουρα θα τη διώξουμε. Ναι, και θα φύγει, θα μείνουμε μόνοι μας από το σπίτι. Ναι, πάμε να ετοιμάσουμε. Πάμε να ετοιμάσουμε τα πράγματα, παιδιά. Ξέρω εγώ, καλό πράγμα. Ελάτε μαζί μου να δείτε, παιδιά. Στην αρχή θα βάλουμε μια μπάνα φρούτα δίπλα στην πόρτα για να γλιστρήσει και πέσει. Έχω πέρα ένα κουβάκι μακαρόνια με νερό, το οποίο θα το βάλω εδώ μέσα. Έτσι, ιου. Και αφού πέσει η νταντά και θα θέλει να σηκωθεί, θα τα ανοίξει αυτό το σκηνή και θα πέσουν πάνω και στα μακαρόνια. Μαζί με νερό θα είναι αηδία. Και αφού η νταντά περάσει από δύο τρελά πράγματα του Στάσου και του Οδυσσέα, θα έρθει να μας χαιρετήσει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι εκεί πέρα. Έχουμε και τρίτο. Θα βάλω λοιπόν εγώ εδώ πέρα σαπούνι κάτω για να γλιστράει. Κοιτάξτε, θα βάλω πάρα πολύ. Έτσι, μπόλικο, κοιτάξτε. Όπα, 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 όπα. Έτσι. Και άμα γλιστράει, θα προσπαθήσει να πιέσει από κάπου για να μην πέσει. Και αφού πιέσει εδώ πέρα, θα πέσει αυτό πάνω, θα βρει χαμό και μετά από το σίγουρα θα φύγει. Άντε, γεια! 2 hours later. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί! Κάποιος ήρθε! Μάλλον είναι η ταντά μας η καινούρια! Περάστε, μπείτε μέσα, είναι ανοιχτά! Α, ανοιχτά είναι. Παιδάκια, πού είσαστε? Στην ταντά σας! Πείτε, παιδιά, έχετε! Δεν θέλω να πάτε, δείτε! Πού είστε? Τι είναι αυτό που έπισα την μπανάνα! Τι είναι αυτό? Μια μπανάνα, έλεος! Ένα σκηνή! Καλό δικό μου! Μακαρόνια είναι καλά, πρωτεΐνη! Πρωτεΐνη! Δεν ευρίασε καθόλου! Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κώστας ο Πρατσαράς. Θα είμαι η ταντά σας. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Καλά, καλά!
Ω, πατατάκια! Μ' αρέσουν... Πού το ξέρετε ότι μ' αρέσουν τα πατατάκια? Τι κάνουμε τώρα, Τιμόν! Δεν ξέρω, παιδιά, ηρεμήστε κανείς δεν κάτω! Οκ, να φοβάστε... Έρχεται! Εντάξει, Ταντά Πρατσαρά! Ελάτε εδώ πέρα λίγο! Γεια σας, παιδιά! Είμαι ο Κώστας του Πρατσαράς! Πάμε τα Ταντά σας για αυτή την εβδομάδα! Ελάτε να γίνουμε φίλοι! Πού πάτε! Μα γιατί με φοβούνται, αφού είμαι καλό παιδί! Γιατί με φοβούνται, δεν καταλαβαίνω γιατί με φοβούνται. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Παιδιά! Τι βάψαμε! Είδατε! Είδατε bodybuilder, Ταντά! Δεν πειράζει! Είναι ευκαιρία μας να τον τρελάνουμε! Παιδιά, έχω μια ιδέα! Όποιος τρελάνει τον Ταντά και τον διώξει από το σπίτι μας, κερδίζει 3.000 ευρώ! Κακόφαινε, παιδιά! Αυτή είναι η καλύτερη ιδέα που έχει σκεφτεί ποτέ μέσα! Σχεδόν που σκεφτούμε, έχω σκεφτεί είναι ένα prank. Δύο κιόλας, οπότε και εγώ είμαι μέσα! Ωραία, ξεκινάω με το πρώτο πράγμα. Θα πάει για μπάνια τώρα και να έχει βάψιμος ο bodybuilder-ας. Σωστά, πάμε, πάμε καν πράγκς. Ναι, κάτι πρέπει να κάνω. Α, μπορεί και με μια ιδέα. Τώρα θα βάλω σούπερ κόλλα μέσα στο σαμπουάντου. Μέσα έτσι το γεμίζουμε όλο. Και το κλείνουμε. Ξέρετε πολύ καλά τι θα γίνει με αυτό. Κοιτάω στο τηλέφωνο του μπάνιου, θα βάλω μπλε χρώμα, έτσι το γεμίσω όλο, θα γίνει χάλια. Και τώρα το κουμπώνουμε εδώ πέρα και είναι έτοιμο. Εγώ τώρα θα βάλω αλεύρι στο πιστολάκι μαλλιών. Αυτό θα είναι το πράγμα, επειδή όταν θα πάει να αφήσει 60 μαλλιά του, θα γίνει χάλια. Ωραία, ωραία, τέλεια. Και το βάζουμε μέσα στο σιρτάρι. Τέλεια, παιδιά. Εγώ εδώ πέρα έχω ολόκληρη σακούλα με μπαλάκια. Όταν η Ταντά θα ανεβαίνει από τις σκάλες, θα το πετάξω για να πέσει κάτω. Νομίζω χρειάζομαι ένα μπανάκι. Πάω να κάνω ένα μπανάκι. Παιδιά, ακούω να ανεβαίνει. Τώρα, θα το περιμένω εδώ πέρα. Πόσα πολλά μπαλάκια, μ' αρέσουν πολύ τα μπαλάκια. Μου θυμίζω όταν ήμουν μικρός. Μ' αρέσει πολύ. Τέλος πάντων, πρέπει να κάνω ένα μπάνιο, να αλλάξω και ρούχα. Παιδιά, του πέταξα μπαλάκια και ούτε που νευρίασε, απίστευτο! Χαλιά έγινα, πρέπει να κάνω σαμπού. Τι είναι αυτό, σαμπού είναι αυτό. Ω, τώρα θα πιέσω σαμπού, κοιτάξτε! Τι γίνεται, γιατί κολλήσαν τα χέρια μου στα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου! Αλλά δεν πειράζει, χρειαζόμουν ένα κούρεμα. Είναι μια χαρά, μου αρέσει. Περιμένετε. Άρα τρέξω λίγο νερό να καθαρίσω. Πού ήταν αυτό! Μοιάζω με Avatar. Γιατί μου κάνανε αυτό, αλλά μου αρέσει. Πάντα ήθελα να παίξω στην ταινία του Avatar. Κοίτα, έφερε εδώ πέρα Legos! Ξέρεις τι κάνουμε! Όχι! Τι έγινε εδώ ρε! Πολύ καλό και ήθελα να τα βάψω μπλε χρώμα, μου αρέσει πολύ! Θα βάλω τα Legos στις παντόφλες του, έτσι όταν βγει και βάλει τα πόδια του μέσα, θα πονέσει! Παίρνουμε έτσι και το γεμίζουμε όλο! Ω, παιδιά, φανταστείτε το πόνο! Τώρα όμως θα πρέπει να τα στεγνώσω! Βρήκα ένα εδώ, πολύ ωραίο φαίνεται! Και η δεύτερη παντόφυλλα από ό,τι βλέπετε, να τις αφήσω εδώ πέρα και να έχει πάρα πολύ φάση! Μαμά, φεύγουμε! Γιατί έχει αλεύρι εδώ μέσα! Ποιος το έβαλε εδώ μέσα! Τέλος πάντων! Παιδιά, είμαστε πανέξυπνοι! Πέτυχε το πράγκ! Πού γίνανε αυτοί! Καλησπέρα! Περάστε, βάλτε παντόφυλλες! Ναι, για εσάς είναι! Τι βάλατε εδώ μέσα! Λέγκο! Εγώ σας έβαλα Lego! Καλό prank, ε! Prank, ε! Μ' αρέσουν τα prank! Δεν είμαι σίγουρος να νομίζω πως δεν έβλεσαι καθόλου! Γιατί δεν έβλεσαι! Το κάναμε τόσες χιλιάδες prank και ακόμα δεν έχει νεύρα! Πώς γίνεται! Έπρεπε να φύγει ήδη το σπίτι μας! Πάμε κάτω, παιδιά, καλύτερα! Καλά, πάμε! Πού, παιδιά! Έχω ξεμείνει από prank, ρε φίλε! Τι να κάνουμε!
Τα παιδιά που μας κοιτάνε σίγουρα έχουν τρελές ιδέες. Παιδιά, έχετε κάνει πράξη στους φίλους σας, στους αδέρφους σας? Α, ναι, γράψτε στο σχολείο τι πράξη ήταν για να πάρουμε ιδέες. Ναι, παιδιά, αλλά πρωτού γράψετε στο σχολείο πρέπει να έχετε κάνει και εγγραφή κιόλας. Αλλιώς δεν θα δούμε τα σχόλια σας και θα πάνε κρίμα. Φυσικά, παιδιά, αυτό κάνετε εγγραφή για να εμφανιστούν τα σχόλια. Τα βλέπουμε όλα, εντάξει, θα διαβάσουμε. Παιδιά, ετοιμαστείτε! Ώρα για προπόνηση! Γυμναστική! Τι λέει, δεν γυμναστική! Έχω μια τρελή ιδέα! Θέλει γυμναστική! Θα του κάνω γυμναστική! Ότιμο στο prank! Ω, καλή ιδέα! Μπράβο, δεν ξέρω τι prank κάνει! Μου ήρθε και μια τρελή ιδέα! Θα πέσει σίγουρα! Και εγώ θα ετοιμάσω prank πάνω, όσο αυτοί κάνουν γυμναστική κάτω, και δεν είναι απλό prank! Θα είναι ένα μεγάλο, ωραίο prank που θα το τρελάνω! Ένα challenge στον τάμπο την πιλτερά, παιδιά. Εδώ πέρα έχουμε τρεις μπάλες όπως βλέπετε. Και όποιος θα την κρατήσει πιο μακριά θα κερδίσει. Αλλά στην μπάλα του την πιλτερά θα την κόψω εδώ πέρα, κοιτάξτε. Έτσι, την κόβουμε. Εδώ, όλοι. Και βάζουμε σε αυτήν την τεράστια πέτρα μέσα. Oh my god, πρέπει να την χωρέσω κάπως. Έτσι, όπα. Τώρα θα την κλείσω καλά και θα την φουσκώσω. Και την τάμπο την πιλτερά θα την κλωτσίσω και θα πάθει σοκ. Εγώ, παιδιά, τώρα θα κάνω prank με αμαξάκια. Η Νταντά θα κατεβαίνει κάτω, θα πατήσει αυτά τα αμαξάκια και θα γλιστρήσει. Νομίζω είναι τέλειο prank και θα νευριάσει σίγουρα. A few moments later. Κοίτα, Στάση. Τι λέει, είσαστε έτοιμοι? Τι έγινε, έσπασες κανένα κόκαλο, ε! Ισχύωσε η πλάτη μου, μου άρεσε, είναι πολύ ωραία, ευχαριστώ. Πώς γίνεται αυτό! Τι φάση! Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε μια γεμαστική, παιδιά! Πάμε να κλωτσίσουμε μπάλα και όποιος την κλωτσίσει πιο μακριά κερδίζει! Πόσο φαίνεται αυτή η ιδέα! Καλή ιδέα! Και αυτό γυμναστική είναι! Πάμε! Πάμε να πέρατε! Πάμε! Να, εδώ πέρα είναι οι μπάλες! Εγώ θέλω να βάλω αυτή τη ροζ! Εγώ θέλω αυτή τη ροζ! Μου αρέσει πολύ! Όχι, όχι! Εσύ πρέπει να βάλεις αυτή εδώ πέρα τη μπάλα του μπάσκετ! Γιατί είναι για μεγάλους και δυνατούς, ναι. Σαν και εμένα. Ωραίο το χρώμα το ροζ. Όχι, δεν βαρέσει, εντάξει. Ναι, αυτό είναι πιο ωραίο, να ξέρετε, είναι πιο ωραίο. Έλα, Οδυσσία, ξεκινά πάντως. Ωραία, ξεκινά. Βάρα εσύ, εκείνη την μπάλα. Ξεκινά. Είσαι από εδώ. Ναι, βάρα. Καλά, εντάξει. Ωραία. Ένα. Βάρα. Δύο. Μακριά. Μπράβο. Τώρα η σειρά μου. Πήγε πολύ μακριά. Θα έρθει η σειρά σου! Όσο Νταντά μπορεί να πιλτράς είναι κάτω, εγώ θα κάνω τρελό prank. Για αρχή βάζω εδώ πέρα μπαλόνια, τα κολλάω και έχω βάλει στον τοίχο πινέζες. Όταν ανοίξει την πόρτα θα τρομάξει με την έκρηξη. Επίσης, εδώ πέρα παιδιά, έχω βάλει κούτι το οποίο έχει κενό από κάτω. Έτσι ώστε όταν πάει να αλλάξει ρούχα και να το αρπάξει αυτό, θα του πέσουν όλα στο κεφάλι τα πράγματα μέσα. Και κάπου κάτω στο πάτωμα θα βάλουμε φωτικό παγίδα. Έτσι ώστε άμα πέσει μπορεί να πετύχει εδώ πέρα, θα είναι ακόμη πιο αστείο. Τη βάζουμε κάτω από τον καναπέ. Και τώρα παιδιά, πάμε κάτω να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Εγώ θα κλωτσίσω πιο μακριά. Γιατί να τρέξω πιο μακριά, τι να μην. Έχω δυνατά χέρια και πόδια. Εγώ έχω πιο μεγάλο μπράτσο από σένα. Εγώ έχω πιο μεγάλο. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια, ποιος είναι πιο μεγάλο. Εγώ ή ο κόσμος ο πρατσάρας εδώ πέρα. Η Νταντά μας. Έλα λοιπόν, για βάρα. Με έφερε φάρμακο γρήγορα, δεν είμαι καλά. Τώρα μέσα σου φέρω ένα λεπτό. Παιδιά, το φάρμακο που θα δώσω στην Νταντά είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το πιει και σε κάποια ώρα θα νιστάζει και θα τα πει για ύπνο. Και για να πάρει αυτό το χάπι θα χρειαστεί κάτι να πιει. Οπότε το έχω τώρα κοκακόλα. Στην οποία θα βάλω μέντος. Έχω εδώ πέρα δύο μέντος. Θα βάζω μέσα και το κλείνω πολύ γρήγορα. Α, πρόλαβα σας μπαμπάς. Τώρα πρέπει να το χάπι και την κοκακόλα και πάμε να του τη δώσουμε. Πού είναι αυτός? Ορίστε, ορίστε, εδώ πέρα είναι το φάρμακο, φάρτο. Και εδώ είναι να πιείς μαζί, πιες. Έλα, έλα. Είναι αυτό, ρε. Μ' αρέσει πολύ κοκακόλα. Σ' αρέσει κοκακόλα? Τι? Δεν έχεις πρόβλημα που με έπεσε πάνω σου. Ρε φίλε, πώς γιατί δεν βρειάζει καθόλου. Αλλά είμαι σίγουρος, παιδιά, είμαι σίγουρος. Μ' αρέσει πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε τη δυναμία σου. Πήγε, εγώ έχω μεγάλη δυναμία. Έχω μεγάλη δυναμία όταν δεν μας έχουμε 10.000 likes σε βίντεο μας. Αλλά ευτυχώς, παιδιά, έχω εσάς που με υποστηρίζετε και θα βάζετε πάντα like, only like. Έχεις κάτι? Κοκκινομαλή, πού μπορώ να αλλάξω ένα μπλουζάκι? Στο δεύτερο όροφο, στο τρίτο δωμάτιο. Πάω τώρα.
Γιατί μου πες! Παιδιά, παιδιά, ετοίμασα κάτι τρελά πράγκς. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Ω, τρελά πράγκς, γουστάρω. Άρθος δεν νευριάζει με τίποτα, αυτό είναι το πρόβλημα. Ελπίζω τώρα να νευριάσει. Πρέπει να φύγει, μην θα μείνουμε μόνοι μας. Ξέρεις πότε εγώ μας νευριάζω. Τι σε νευριάζει? Με νευριάζει όταν τα παιδιά που μας κοιτάνε δεν κάνουν εγγραφή, ρε φίλε. Και μετά πάρα πολύ, γι' αυτό κάνετε εγγραφή. Να είμαστε οι φίλοι, εντάξει, είμαστε κολλητοί. Ναι, πάμε τα πράγκς. Πάνε μπαλόνια και καρφιά. Θα φοβάμαι λίγο αυτά. Πού έχει ρούχα? Εδώ πρέπει να έχει ρούχα σίγουρα. Τι μου βάλανε σίδερο? Τι έπαιρνε στο κεφάλι μου? Αρχίζω να νευριάζω τώρα. Ας μαζέψω να μην πατήσει κανένας. Μήπως έχει πέσει κάτι κάτω από τον καναπέ μου? Να δούμε. Να, πολλά εδώ. Γιατί πουνάει έτσι? Πορτικοπαγίδα, Έλεος. Αρχίζω και θυμώνω πάρα πολύ τώρα. Δεν τους αντέχω άλλο αυτούς. Θα αλλάξω ένα μπλουζάκι και θα κοιμηθώ, γιατί ξέρω γιατί νιστάζω πολύ. Μπορεί νιστάξα έτσι απότομα. Ας κοιμηθώ λίγο. One hour later. Ωραία, παιδιά, νομίζω κοιμήθηκε, πέτυχε το κόλπο μου. Ωραία, πάμε να τον βάψουμε. Θα τον κάνουμε μέκα, παιδί, το κόμμασο κοριτσάκι. Ελάτε, λάτε, μέσα, μέσα. Ωραία, παιδιά, κοιμάται με το βλέπω. Ξεκινάω, εγώ το βάζω εδώ πέρα έτσι. Ναι, ναι, όμορφος, όμορφος. Κοιτάξτε τι εγώ θα κάνω όμως. Θα του κάνω μονόφρυδο. Έλα, βγάλε, 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 βγάλε. Έτσι, κοιτά. Έτσι, κοιτά. Κοίτα ρε μαμάκι. Σου σου βάλω αυτό το make-up, πως λέγεται, στα χείλη. Βάλε, βάλε, βάλε. Βάλε το χείλη, ναι, λίπο κάτι. Παιδιά, πάμε, πάμε έξω, πάμε έξω, πρέπει να πας καταλάβει, εντάξει. Ναι, πάμε, πάμε. Σε λίγο είναι το delivery. Ω, παιδιά, ξεχάσα να του βάλω και τα τελευταία πράγματα. Θα του βάλω αυτό το πράγμα στο μαλλί, καταλάβετε, δηλαδή κάπως έτσι. Και θα του βάλω αυτό το κολλέ. Θα είναι πανέμορφος. Πάμε. Later. Κοιμήθηκα πολύ καλά. Κουκουδίνη, ποιος είναι έτσι ώρα? Πάω να δω ποιος είναι. Έρχομαι, έρχομαι. Περίμενε, έρχομαι. Ω, πώς είσαι έτσι εσύ? Γιατί, τι έχω? Τι, καρναβάλια έχουμε νομίζεις? Τι καρναβάλια, δεν καταλαβαίνω. Δώσε την πίτσα, ρε. Δώσε την πίτσα. Και tips. Τι tips? Άλλη φορά να είσαι πιο ευγενικός. Καλά, τι άγενεις άνθρωποι, ούτε tips δεν δίνουν. Εγώ μια χαρά ευγενικός ήμουν. Για ποιο λόγο κοροϊδεύει, δεν κατάλαβα. Αυτά τα παιδιά, τι μου κάνανε, γιατί είμαι έτσι? Μπορώ να παραπληθώ. Παιδιά, άλατε να φάμε. Εγώ πλένομαι και έρχομαι. Ναι, 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 ερχόμαστε τώρα για φάι. Πάμε, ναι, πάμε, ναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, πάμε, πάμε, παιδιά, φάμε, πείνασα. Λοιπόν, παιδιά, ώρα να φάμε, να πάρουμε δυνάμεις. Εννοείται, εννοείται, θα πάρω αυτή την πιτσά εδώ πέρα. Ωπα! Ω, κοιτάξτε εδώ πέρα, που είναι το κανάλι μας, το καλύτερο, δουλεύετε, τηλεόραση. Wow, πολύ ωραία βίντεο. Wow. Παιδιά, εγώ ξέχασα να πλύνω το χέρι μου πριν το φαγητό. Τι χαζούλης που είμαι! Πού να τα πλύνω τώρα? Παιδιά, να πω την αλήθεια, έχω πλύνει το χέρι μου. Πάλι τα πλύνω πριν το φαγητό. Οπότε ήρθα εδώ πέρα για ποιο πράγμα? Για να κάνω πράγκς προφανώς. Λοιπόν, για αρχή, έχω εδώ πέρα ετοιμάσει κόλλα. Θα τη βάλω στο χείλο της πόρτας για να κουβαλήσει το χέρι του. Κοιτάξτε. Βάζουμε έτσι, παιδιά, μπόλικη κόλλα εδώ πέρα. Έτσι, πάνω, πάνω, όλο. Όπα. Εδώ πέρα, παιδιά, έχω σέλοφαν κουζίνας και θα χρησιμοποιήσουμε στην τουαλέτα. Έτσι ώστε όταν ο bodybuilder Νταντά πάει να κάνει την ανάγκη του να κατουρίσει, θα πιτσιλήσει πίσω πάνω του. Κοιτάξτε! Οπότε πάμε έτσι γύρω-γύρω από τουαλέτα. Ωπα! Έτσι. Πω, πω, πολύ ωραίο βίντεο. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Ναι, ναι, τέλειο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχω. Το βλέπετε? Παίρνουμε εδώ πέρα ένα φάρμακο. Και τώρα το πετάμε μέσα. Τέλειο, τέλειο. Εντάξει, στραφάτε όμως. Πείτε και λίγο, κάνει καλό. Πρέπει να πιούμε, να φάμε. Φέρναμε να φέρουμε ενέργεια. Νόστιμο, ε. Πολύ ωραία. Ναι. Όταν κατουρίσει και πιτσιλιδεί πίσω από το σελοφάν και θα γίνει χαλιά, θα πάει να πάρει το χαρτί τουαλέτας για να σκουπιστεί. Οπότε θα βάλουμε σιλοτέιπ διπλής όψεως έτσι ώστε να κολλήσουν και τα δύο χέρια του. Για αρχή, παιδιά, θα βάλουμε, κοιτάξτε, την πρώτη στρώση. Και πάμε στη δεύτερη στρώση. Κοιτάξτε.
το κόβουμε. Τέλεια. Και τώρα, παιδιά, βγάζουμε την προστατευτική στρώση από το ζηλοτήπ για να είναι διπλής όψεως. Κοιτάξτε. Αφήνουμε το χαρτί τουαλέτας δίπλα στον νεροχύτη και πάμε έξω σαν να μην έχει τίποτα και σαν να πλύνω το χεράκι μας. Ενώ το έχω πλύνει ήδη. Λοιπόν, προσοχή να ανοίξω την πόρτα χωρίς να κολλήσεις μου τα χέρια μου τα ίδια στο χερούλι. Έτσι, δεν ακουμπάμε και φύγαμε. Ωραία. Ουπ, μου έπεσε η γαυτοπιτσέτα. Πάω να τη σηκώσω. Ωρε, φίλε, το θέσαι πολύ απρόσωπος. Πήγε πάρτι να ρε, φίλε. Παιδιά, κοιτάξτε. Επιτέλους με τους 5 ώρες θα κάνεις. Συγγνώμη. Και εγώ έπλυνα τα χέρια μου, οπότε είμαι λίγος να φάω τώρα. Άντε παιδιά, φάτε όλοι. Καλή όρεξη σε όλους. Καλή όρεξη σε όλους. Αλλά εσείς πείτε παραπάνω χυμό. Κάνει καλό, κάνει καλό, ε. Έι. Ωραία παιδιά. Τι έγινε, τι έπιασε. Ένα λεπτό θα πάω στην τουαλέτα γρήγορα. Το γρήγορα, εντάξει, εντάξει, καλή τύχη. Σαρέζε! Τουαλέτα! Τώρα δεν μπορώ να την κρατήσω! Πηγαίνω γρήγορα! Όντε, καλή τύχη! Παιδιά, τώρα θα δείτε τι θα γίνει στο λέτα χάμου! Του κάνεις τρελά πλάξε! Προφανώς! Κολλήσω το χέρι μου, βάλανε κόλλα. Αλλά δεν πειράζει. Έχω το αριστερό χέρι. Ευτυχώς πρόβατα. Ξαλάφρωσα. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται. Ποιος έβαλε εδώ αυτό το νάιλον. Δεν πρέπει να νευριάζω. Δεν πρέπει να νευριάζω. Τέλος πάντων, πάω να πλύνω τα χέρια μου να σκουπιστώ. Κόλλησε! Είπα να μην νευριάζω. Είπα να αντέξω μια εβδομάδα. Δεν πρέπει να νευριάζω. Ποιος το έβαλε αυτό. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται το πρέξ μου βούληψαν. Later. Παιδιά, αποφασίσαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον bodybuilder Dada. Ναι παιδιά, νομίζω ότι να αξίζει, ε! Βεβαίως και όχι! Θα κάνουμε και άλλα τρελά πράξη μέχρι να φύγει! Γιατί έχουμε στοίχημα, μην το ξεχνάμε! Ναι, ωραία, άντε, ποιος ξεκινάει! Λοιπόν, ξεκινάω εγώ παιδιά, εδώ πέρα κοιτάξτε, έχω ένα μπαλόνι σε ένα μπολάκι, βλέπετε! Θα βάλω σαν τη γη από πάνω και του κάνω κέικ! Αναψεύτικο! Για να δούμε τι θα κάνεις, λοιπόν, θα πετύχει! Λοιπόν, κοιτάξτε. Έτσι το γεμίζω όλο γύρω γύρω. Α, μην φαίνεται καθόλου όμως ότι είναι μπαλόν, εντάξει! Δεν πειράζει, και ας πέσει έτσι θα το πασαλίψω παντού, παντού, παντού. Και το καθαρίσουμε κιόλας. Ναι, προφανώς. Κοίτα, έτσι όλο. Τώρα το πασαλίουμε έτσι για να μην φαίνεται. Άμα φαίνεται λίγο πράσινο, δεν πειράζει. Θα είναι κέικ μήλο φάση. Σωστά είναι, γιατί όχι. Ναι, οπότε έτσι το πασαλίουμε παντού, παντού, παντού. Και από πάνω θα βάλουμε και τρούφα. Ναι, βάλε. Βάλε εσύ όλο πασαλίβι. Ναι, βοήθαμε. Να έτοιμο έτσι, έτσι. Βάλε έτσι. Τέλεια. Εγώ θα βάλω κόκκινη πόγια στην πετσέτα! Έτσι, ναι. Ωραία, φτάνει νομίζω. Και τώρα τι κλείνουμε. Τέλεια. Και έχω παιδιά, έχω δύο πράγκ. Ένα, θα βάλω κομφέτι. Και εδώ πέρα το δεύτερο, θα βάλω στην αρχή τη ρεύμα. Και θα το χτυπήσω ηλεκτροσοκ. Θα το κάνω τώρα εγώ. Ναι, τι μάλιστα. Θα είναι τέλειο το πράγκ, παιδιά. Τα ζηλαίω εδώ πέρα, έτσι. Few inches later. Τότε Μπαρσελά, ελάτε εδώ πέρα. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη για τις βλακίες που κάναμε σήμερα. Ήμασταν άδικα τα παιδιά, οπότε σας κάναμε κέικ εδώ πέρα δωράκι. Ωραίο, φαίνεται πολύ ωραίο. Δοκιμάστε. Δεν βλέπω τίποτα. Έχει πετσέτα, πετσέτα, πετσέτα. Ανοίξει την, ναι. Σωστά. Έτσι, ναι. Μπράβο. Δεν αντέχω άλλο. Έβαλα στοίχημα ότι θα αντέξω, αλλά δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Πληθείτε. Δεν αντέχω. Έβαλα στοίχημα με τον πατέρα σας ότι θα αντέξω μια εβδομάδα και θα πάρω ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν αντέχω. Ούτε μια μέρα δεν αντέχω. Θα φύγω. Παιδιά, το καταφέραμε, το
διώξαμε μέσα σε μία μέρα! Ναι, ναι, αλλά αυτή είναι η ομαδική δουλειά που δεν το πρωτοβουλία μοιραζόμαστε. Επειδή είμαστε Jail Army, ναι. Συμφωνώ, παιδιά, από τα λεφτά μένουν στην τσέπη μας και κερδίσαμε όλοι μαζί! Ναι, ναι. Άμα σε αυτό το βάλτε like! Κάντε εγγραφή! Πάτε στο κουδάκι, μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι! Και τα λέμε!